Ο Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωσε το απόγευμα και τις νέες οδηγίες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το πώς να αυτοπροστατευόμαστε. Οι επιστήμονες λένε όχι στη χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό. Συζητήθηκε και η πιθανή αύξηση κινδύνου από λανθασμένη χρήση της μάσκας από υγιείς, καθώς και η ψευδής αίσθηση ασφάλειας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεριφορές σχετικά με την τήρηση πιο σημαντικών μέτρων, όπως τη διατήρηση τη απόσταση και τη υγιεινή των χεριών, που είναι τα δύο πιο σημαντικά μέτρα. Όχι και στη χρήση γαδιών. Μόνο οι υγειονομικοί υπάλληλοι μπορούν και πρέπει να τα χρησιμοποιούν. Ενώ οι προθέσεις είναι καλές, η αδιάκριτη χρήση γαδιών μιας χρήσης είναι σε μεγάλο βαθμό μάτι και μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη βλάβη παρά καλό. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος τώρα είναι εδώ για να μας πει όσα δεν μας είπαν νωρίτερα οι υπουργοί που έκαναν τις ανακοινώσεις σε σχέση με τα πρόστιμα που θα πέφτουν στις περιπτώσεις παραβάσεων. Ακριβώς, πονάνε την τσέπη προφανώς. Και ουσιαστικά φεύγει ένα 150, ένα άλλο έρχεται. Φεύγει το 150 από τη Δευτέρα των άσκοπων μετακινήσεων και αυτό πηγαίνει στη μη χρήση μάσκας όπου εκείνη είναι υποχρεωτική. Από ό,τι τουλάχιστον εγώ άκουσα, είναι στα νοσοκομεία, στα ταξί, στα διαγνωστικά κέντρα, κουρία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής. Και νομίζω ότι είναι αυστηρή η σύσταση για σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων και μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπου είναι υποχρεωτική η μάσκα, πρέπει να φοριέται. Διαφορετικά 150 ευρώ. Διαφορετικά ακριβώς 150 ευρώ.